45 εκατομμύρια ευρώ θα κοστίσουν περίπου τα ανταλλακτικά που θα αγοράσουμε για να επισκευαστούν τα όσα μπορούν να σωθούν ελικόπτερα AH-64 Πάτσι που βυθίστηκαν κατά τη διάρκεια τη κακοκαιρία στο Στεφανοβίκιο. Πρόκειται για τα άχρηστα ελικόπτερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΣ, που μέχρι σήμερα ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων αλλά και η κυβέρνηση αρνείται να παραδεχθεί ότι καταστράφηκαν. Ωστόσο, οι πληροφορίε αναφέρουν ότι καταστράφηκαν 7 AH-64 Πάτσι, ενώ συνολικά ζημιέ υπέστησαν περίπου 28 με 29 ελικόπτερα. που προσφάτω τα είδαμε να συμμετέχουν όσα μπορούσαν στην άσκηση πελεκής τη πρώτη ταξιαρχία αεροπορία στρατού Κίλκη Λαχανά, η οποία χρησιμοποιήθηκε ω διαφήμιση. Όσον αφορά τα OH58 και τα πράγματα είναι χειρότερα, καθώς δεν υπάρχει κανένα κονδύλι για να επισκευαστούν. Όσα διασώθηκαν, διασώθηκαν. Πόσα είναι αυτά? Μόλις 8 έως 12 από τα περίπου 70 ελπίζεται ότι με τα ανταλλακτικά τους θα γίνουν επιχειρησιακά. Κατά τη διάρκεια της 23ης Οκτωβρίου, κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής Εξοπλιστικών της Βουλής, ο αρχηγός ΓΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλόρος και ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης ερωτήθηκαν από τον Ευάγγελο Αποστολάκη και τον Παύλο Πολάκη αν το πρόγραμμα των 45 35 ευρώ για τα ελικόπτερα AH-64 Apache αφορά τα βυθισμένα ελικόπτερα. Πρόκειται για ένα ελικόπτερο που βαφτίστηκε ως πρόγραμμα αναβάθμισης. Φυσικά δεν πήραν καμία απαντήση.